Σήμερα ακούγεται για μια ακόμα φορά και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο η κραυγή αγωνία των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ για να επαναλειτουργήσει μια επιχείρηση με μεγάλε παραγωγικέ δυνατότητε, που με την αντιλαϊκή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση των ελληνικών κυβερνήσεων διαχρονικά απαξιώνεται και είναι σήμερα εκτό λειτουργία. Από κάθε άποψη, η ΛΑΡΚΟ αποτελεί στρατηγική σημασία επιχείρηση εξαιτία του φυσικού και υλικοτεχνικού πλούτου των υποδομών τη, αφού διαθέτει τα μοναδικά ιδιόκτητα κοιτάσματα νικελίου εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι χαρακτηριστικό πω με το σιδηρονικέλιο τη ΛΑΡΚΟ μπορούν να παραχθούν από απλά προϊόντα οικιακή χρήση μέχρι προϊόντα υψηλή τεχνολογία όπω οι μπαταρίε αυτοκινήτων, ενώ είναι σημαντικέ και οι εφαρμογέ για το υποπροϊόν το κοβάλτιο. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε μια επιχείρηση που τα εμπορεύματά τη αποτελούν τη λεγόμενη κρίσιμη πρώτη ύλη, που κατά τα άλλα η Ευρωπαϊκή Ένωση κόπτεται. Οι δυνατότητε τη ΛΑΡΚΟ αναφισβήτα είναι μεγάλε και η αξιοποίησή του αναγκαία, την ώρα μάλιστα που έχει αυξαθεί, αυξηθεί ο ανταγωνισμό ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα και Ρωσία για τι λεγόμενε πρώτε ύλε και την εκμετάλλευσή του. Ποια είναι η εξέλιξη που θέτει επιτακτικά η υπόθεση αυτή να μείνει ανοιχτή, είναι οι ίδιες οι εξελίξεις στον κλάδο, όπου στα τέλη του μήνα Οκτώβρη η τιμή του νικελίου έφτασε τα 18.000 δολάρια αναμετρικό τόνο, καταγράφοντας υψηλό τριμήνου, γιατί καταγράφονται επίσης μειώσεις των Αμερικάνικων επιτοκίων, περιορισμοί εξαγωγών ρώσικου νικελίου εξαιτία των κυρώσεων και των δασμών των ΗΠΑ στις εισαγωγές της Κίνας. Να σημειωθεί ότι παρά τα άφθονα αποθέματα νικελίου, οι ΗΠΑ διαθέτουν μόνο ένα λειτουργικό ορυχείο νικελίου. Ω αλυσίδα, οι τιμέ του νικελίου εκτινάσσονται και στην Νοτιοανατολική Ασία λόγω έλλειψη σιδήρου. Λόγω αυτή τη έλλειψη, για παράδειγμα, στην Ινδονησία, οι τιμέ του νικελίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 45% από το τέλο του 2023 και οι εξαγωγέ από τη δεύτερη παραγωγό νικελίου στον κόσμο τη Φιλιππίνε δεκαπλασιάστηκαν με την τιμή να αυξάνεται κατά 30%. Απέναντι σε αυτέ τι εξελίξει, μια επιχείρηση θησαυρό κλείνει πετώντα 700 εργαζόμενου και τι οικογένειέ του με πρόσχημα τα μεγάλα χρέη και τι παράνομε κρατικέ ενισχύσει, λεγόμενε. Αυτά τα χρέη. Δεν τα δημιούργησαν βέβαια οι εργαζόμενοι της επιχείρησης, αλλά οι διοικήσεις που διορίζονταν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Ευθύνεται το γεγονό ότι η Λάρκο υπερχρεωνόταν από τη ΔΕΗ, κατά την εταιρεία ηλεκτρισμού τη Ελλάδα, κατά απαράδεκτο τρόπο την ώρα που άλλε επιχειρήσει είχαν χαμηλότερα τιμολόγια ρεύματο. Σήμερα οι απολυμμένοι εργάτε αγωνιούν για το πώ θα ανταποκριθούν στι καθημερινέ ανάγκε αυτών και των παιδιών του, ενώ δεν έχει υπάρξει καμία ρύθμιση για να ελαφριθούν από τα κόκκινα δάνειά του και επίση η ευρύτερη περιοχή που μένουν μαραζώνει. Από την άλλη, όσοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα απασχόληση συνεχίζουν να δίνουν τον αγώνα για την επαναλειτουργία τη επιχείρηση. Συμπερασματικά, το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ αποτελεί μια εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής ΕΕ, Ένωσης κυβέρνηση και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο και γι' αυτό έχουν τη στήριξη από του εργαζόμενου όλη τη Ελλάδα παλεύουν για να γυρίσουν πίσω στις δουλειές τους, για να μην ερημώσουν τα χωριά τους, δίνοντας τη μάχη της επιβίωσης και της ικανοποίησης των ετοιμάτων τους. Είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να τεθεί σχέδιο επαναλειτουργίας του εργοστασίου με αφορμή τη ματέωση του διαγωνισμού της ιδιωτικοποίησης. Για όλα τα παραπάνω, είναι κατεπίγουσα ανάγκη υπό το καθεστώ αυτών των εξελίξεων να τοποθετηθούν τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και η Κομισιόν για την κρίσιμη αυτή υπόθεση η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή και να παραπεμφθεί και στην αρμόδια επιτροπή ήτρε στη βάση όλων όσων αναφέραμε πριν. Σας ευχαριστώ.